Με πυραυλικές επιθέσεις στον αστικό ιστό της Οδυσσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία επιδεικνύει την ισχύ της, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις περί ενός σκληρού και παρατεταμένου πολέμου. Σπίτια μάχονται λίγονται στις φλόγες. 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, χάνουν τη ζωή τους. Το ρωσικό μένος ασυγκράτητο. Η χώρα βομβαρδίζεται σχεδόν σε όλη της την επικράτεια. Αργά το απόγευμα, πύραυλοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ, στην κεντρική Ουκρανία. Το κτίριο φλέγεται. Στο εσωτερικό του βρίσκονταν την ώρα της επίθεσης χίλιοι άνθρωποι, με τις αρχές να κάνουν λόγο για 100 νεκρών. Ισοπεδωμένα, οι διάτριτα σπίτια άφησαν πίσω τους και επιθέσεις στο Χάρκοβο. Τα σωστικά συνεργεία κατορθώνουν να διασώσουν δύο πολίτες που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τόνους τσιμέντου. Εφιάλτης διαρκείας και στον Ντονμπάς. Οι Ρώσοι πλήττουν με βόμβες διασποράς στο Σλοβιάνσκ, παίρνοντας τον θάνατο. Άνθρωποι εντοπίζονται νεκροί έξω από τα αυτοκίνητά τους. Это жилой квартал, здесь нет никаких военных частей, не располагаются, нет военных, и фактически нанесен удар по жилому массиву, где рано утром находились только граждане. Μετά την πτώση του Σεβεροντονιέτσκ, η υποπολιορκία βρίσκεται το Λυσιχάνσκ, το τελευταίο προπύργιο των Ουκρανών στην επαρχία του Λουχάνσκ. Веде обстрелы цивільної та військової інфраструктури. Μέσα στον όλεθρο, η Ρωσία στέλνει στη Λευκορωσία πυράβλους ικανούς να ενισχυθούν με πυρηνικές κεφαλές. Μην παρασυρθείτε στον πόλεμο, διαμηνύει στους Λευκορώσους ο Ζελένσκι. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам. И то, а не кому-то в Кремле. Με μηνύματα στήριξης προς την Ουκρανία και συζητήσεις για περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία, συνεχίζεται στις Βαβαρικές Άλπες η σύνοδος των G7 που αναζητούν διέξοδο από την ενεργειακή και επισητιστική κρίση. The choices we make now, in my view, are going to set a direction of our world for several generations to come. Όπως αποκαλύπτουν κυβερνητικές πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για επιβολή πλαφών στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να εξαναγκάσουν τη Μόσχα να μειώσει το κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται για πρώτη φορά επιφυλακτική, θέλοντας να διασφαλίσει ότι οι όποιες κυρώσεις δεν θα γυρίσουν πούμεραγκ. And want to make sure that, like I said just before, the goal is well to target Russia and not to make our life more difficult and more complex. Σκληρότερες κυρώσεις αλλά και επιπλέον συστήματα εράμινα ζήτησε από τους 7 ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συμμετείχε στη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης. Από τη σύνοδο δεν έλειψαν και οι πιο χαλαρές στιγμές με τους ηγέτες να κάνουν πλάκα στην πλάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν με αφορμή αυτή τη φωτογραφία που τον απεικονίζει ημίγυμνο να κάνει υπασία. Share just the worst back, right?